Σήμερα πρώτα από τη σκοπιά μας και μετά από τη θέση και την επίσημη κατοχή. Λοιπόν, είμαστε εδώ μαζεμένοι για το πολύ γνωστό πρόβλημα της παιδείας. Δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Τα προβλήματα είναι πολλά γιατί το παιδεία και η υγεία πάνε πακέτο τελευταία. Μαζί. Τώρα πολλές φορές δυστυχώς πάνε και στην νευροταφεία μαζί. Γιατί έχουμε απώλειες εκπαιδευτικών σε όλα τα επίπεδα. Από την πρωτοβάθμια μέχρι και την δευτεροβάθμια μέχρι και την τριτοβάθμια. Γιατί σήμερα έχουμε και εκπροσώπους από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, Επιτροπή Φοιτητών, ΕΛΜΕ, ΟΗΕΛΕ και ΣΕΠ Επιερίας και αρκετοί από το ειδικό σχολείο το οποίο ήμασταν το πρωί από τις 9.30 μέχρι τις 12. Γιατί τα προβλήματα στο ειδικό σχολείο σε όλες τις κατευθύνσεις είναι τεράστιο το πρόβλημα. Και μάλλον δεν είναι πρόβλημα. Έχει γιγαντωθεί τόσο. Η κατάσταση έχει φτάσει πλέον στο απροχώρητο. Από την γενικών καθηκόντων καθαρίστρια μέχρι τον τελευταίο εκπαιδευτικό, και λέω τελευταίο γιατί τελευταίο το θεωρεί το κράτος που δεν παίρνει κανένα μέτρο για την ασφάλειά τους, όταν αυτή τη στιγμή έχουν κλείσει και ανοίξει πάρα πολλές φορές τα σχολεία της γενικής αγωγής, αλλά ποτέ δεν έχει πάρθει ένα μέτρο ή έστω και αναστολή των ειδικών σχολείων. Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτη κατάσταση, είναι που είναι τα ειδικά σχολεία στο έλεος του Θεού, να τα θεωρεί και το ίδιο το κράτος, η πολιτεία που προσφύγει τώρα, ότι είναι ειδικής κατηγορίας, κατ' εξαίρεση δηλαδή, και δεν είναι μέσα στον κλάδο της εκπαίδευσης, τους αφήνουμε απ' έξω να λειτουργούν υπό συνθήκες άθλιες στην κυριολεξία. Όταν πρόκειται για τις ζωές των παιδιών και των εκπαιδευτικών και των γονιών, γιατί αυτό είναι ένα τρίγωνο που διαχέει μετά όλα τα προβλήματα σε όλη την κοινωνία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένας φαύλος κύκλος που δεν θα μας βγάλει πουθενά. Εμείς απαιτούμε ανοιχτά σχολεία σε όλες τις βαθμίδες. Από το νηπιαγωγείο, από τα ειδικά σχολεία, από τα γενικής παιδείας, της ειδικής παιδείας, δεύτερο βάθμια, τρίτο βάθμια, όλα ανοιχτά με τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που θα έπρεπε να υπάρχουν και δυστυχώς δεν υπάρχουν. Δεν ήρθαμε εδώ ούτε για ελεημοσύνη, ούτε για να σας ζητήσουμε. Ήρθαμε για να απαιτήσουμε. Ήρθαμε να ταρακουνήσουμε την καρέκλα σας, να τη τρυπογυρίσετε, να βρείτε τρόπους να κάνετε κι εσείς αυτό που επιτάσσει η ώρα και η ανάγκη. Βρισκόμαστε σε τόσο δύσκολες στιγμές. Για τα ειδικά σχολεία, ειδικά από την καθαρίστρια μέχρι και τον εκπαιδευτικό, είτε είναι ευρουκού, είτε είναι παράλληλη, είτε είναι ΒΕ 70-50-71, θα θέλαμε να ψάξετε και να βρείτε τρόπο να τους ξεκουράσετε σωματικά, ηθικά και ψυχικά. Βρείτε τρόπο να στείλετε εκπαιδευτικό προσωπικό εκεί, ώστε αυτοί οι άνθρωποι και την άδεια να πάρουν την νόμη που δικαιούνται και για να προφυλάξουν τους εαυτούς τους, αλλά και να προφυλάξουν και τα ίδια τα παιδιά. Αντιληφθήκαμε σήμερα ότι 4 εκπαιδευτικοί στην ειδική εισαγωγή, ΒΕ 70-71, είναι οπωσδήποτε, σας λέμε το λιγότερο. Δεν θα σας πούμε 10, αλλά οι 4 είναι οπωσδήποτε απαραίτητοι στα ειδικά σχολεία. Όπως χρειάζεται και μία επιπλέον νηπιαγωγός, γιατί η γρήπη, δεν λέω κορονοϊός, γιατί η γρήπη είναι και αυτή μια ασθένεια στην οποία έχουμε δικαίωμα να αρρωστήσουμε. Αν για τη γρήπη δεν μπορώ να μείνω στο σπίτι, γιατί πρέπει να μείνω στο σπίτι. Και αν δεν μπορώ να πάρω την αναρωτική μου άδεια, τότε για ποιο λόγο είμαι δημόσιος υπάλληλος. Να γίνω κάτι άλλο. Να μην σας πω ότι εκτός από εκπαιδευτικός, δεν μιλάω προσωπικά για μένα, τη θέση του εκπαιδευτικού λέω. Εκτός από εκπαιδευτικός, τι πρέπει να είμαι ταυτόχρονα, νοσηλευτής, γενικών καθηκόντων, καθαριστής, τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Έχουμε κάνει τα πάντα από πέρσι και δεν έχει κάνει πολιτεία που εκπροσωπείται αυτή τη στιγμή τίποτα. Εδώ και ένα χρόνο είμαστε στο έλεος του Θεού, στην κυριολεξία. Να μην σας πω ότι μας έχει ξεχάσει και τόσο. Έχει αποστροφεί και αυτός φαίνεται τελευταία, γιατί η κατάσταση δεν πάει καθόλου καλά. Κυρίως λοιπόν στην ειδική αγωγή να δώσετε έμφαση όσο που δεν πάει. Να σταματήσουν αυτές οι παλινοδίες. Να το κάνουμε ένα rapid test και το κάναμε στην αρχή κάθε εβδομάδα. Τώρα αυτή τη στιγμή ήμασταν παρόντες σήμερα στο ειδικό σχολείο. Έρχεται κάθε 15 μέρες. Ένα rapid test δεν λέει τίποτα, γιατί μπορεί να λέει ότι είσαι αρνητικός, αλλά δεν σημαίνει ότι την ίδια μέρα και την επόμενη μέρα θα είσαι θετικός. Τα rapid test ξέρουμε ότι δεν είναι τίποτα. Δεν λένε τίποτα στην κυριολεξία. Άλλα πρέπει να γίνονται στα ειδικά σχολεία. Και είναι εδώ, θα το επιβεβαιώσω, θα δώσουμε το λόγο σε λίγο και στους υπόλοιπους εκπροσώπους.
Αλλά το σημαντικό είναι ότι πρέπει να στυλώσετε τα πόδια σας και εσείς και εμείς και όλοι. Αλλιώς αυτό το πράγμα δεν θα βγάλει πουθενά. Ήδη έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Μέχρι εκεί που δεν πάει. Η ένταση της φωνής μου είναι τέτοια σήμερα, γιατί με αυτά που είδα στο ειδικό σχολείο, μόνο που δεν τρελάθηκα. Είδα εδώ όλοι οι συνάδελφοι του ειδικού σχολείου, οι συνάδελφοι του ΣΕΜΠ Επιερίας, είδαμε και καταλάβαμε ότι δεν γίνεται να συνεχίζει αυτή η κατάσταση. Δώστε έμφαση πρώτα εκεί, ξεκινήστε από εκεί και μετά να πάμε και στα σχολεία για ειδική αγωγή που τα θέλουμε ανοιχτά, ανοιχτά, ανοιχτά. Το ανοιχτά σημαίνει μέτρα, μέτρα, μέτρα. Δεν έχει πάρει ούτε ένα. Από πέρσι μέχρι αυτή τη στιγμή, τι περιμένουμε. Το να ανοίγουμε και κλείνουμε. Τι περιμένουμε τον έναν του ΕΟΔΗ που λέει θα τα ανοίξουμε και τον άλλον του ΕΟΔΗ θα τα κλείσουμε. Ή περιμένουμε τον κύριο Τάδε να ανοίξουν τα σχολεία, δεν υπάρχει πρόβλημα. Άμα φοράτε μάσκα διπλή, το σώσετε το πράγμα. Δεν σώζεται η κατάσταση, ούτε με μάσκες διπλές, ούτε με κάτι άλλο. Η κατάσταση για να σωθεί πρέπει να υπάρχει ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός και νοσηλευτής σε όλα τα σχολεία. Με το που θα ανοίξουμε και μακάρι να ανοίξουμε σύντομα, γιατί δεν το βλέπουμε, η πολιτεία κοιμάται στην κυριολεξία σε αδράνεια, τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε, ειδικά τα ψυχολογικά, θα είναι τεράστια σε όλες τις βαθμίδες. Άρα θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχουν οπωσδήποτε ψυχολόγοι για να τονώσουμε το ηθικό των παιδιών μας. Και των παιδιών μας η ζωή δυστυχώς είναι σε δύσκολη κατάσταση και σκεφτείτε ότι οι μαθητές της πρώτης δημοτικού πέρυσι, δευτέρα δημοτικού φέτος και τα ίδια σημαίνουν και στα γυμνάσια και στα λύκεια, πώς θα τα απεξαρτούν, πώς θα καταλάβουν ότι είμαστε γεννημένοι σε έναν κόσμο και πρέπει να είμαστε ελεύθεροι. Φυλακισμένοι θα συνεχίσουμε να ζούμε. Έλεγα προηγουμένως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ότι αναγκάστηκα να πω το γιο μου βγες έξω. Αναγκάστηκα το γιο μου να τον καταλάβω με ένα αργά, να του λέω κοιμήσου στην κυριολεξία την ώρα που ένας καθηγητής κάνει μάθημα και απλά μιλάει μπουρου. Γιατί δεν καταλάβαινα ότι το παιδί είχε προβλήματα. Τον παρακαλάω αυτή τη στιγμή να βγει, το ίδιο γίνεται και από όλους. Τον παρακαλάμε να βγαίνει έξω και δεν βγαίνει. Είναι πρώτη ηλικίου και δεν ξέρει τι θα πει γυναίκα, τι θα πει ομορφιά και δεν ξέρει πώς να της μιλήσει. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε για να καταλάβει αυτό το ρημαδοκράτος ότι 200 χρόνια μετά και η ανεξαρτησία και η ελευθερία είναι ζητούμενα. Δυστυχώς είναι ζητούμενα. Έχω πολλά να πω, αλλά νομίζω ότι είσαστε στη θέση να τα καταλάβετε στην κυριολεξία γιατί είστε εκπαιδευτικός, το έχετε αντιληφθεί. Δεν θέλουμε απλά να μεταφέρετε αυτά τα προβλήματα. Θέλουμε να χτυπήσετε το χέρι στο τραπέζι και να απαιτήσετε από την κεντρική περιφέρεια της Μακεδονίας μέχρι και το Υπουργείο. Αυτό θέλουμε. Ας πάρει το λόγο η Ένωση Γονέων και οι υπόλοιποι. Ευχαριστώ πολύ που ακούτε. Συμφωνώ με τον προλαλήσαμε σε όλα. Έχουμε γονείς βιώσει μια κατάσταση ανεκτόρη, η οποία βλέπουμε ότι πλήττει όχι τόσο εμάς, αλλά κυρίως και αυτή είναι η αγωνία μας, τα ίδια τα παιδιά μας. Τα ίδια τα παιδιά μας είναι που βιώνουν και θα υποστούν τις συνέπειες μακροπρόθεσμα. Τα ίδια τα παιδιά μας που αύριο μεθαύριο θα είναι οι πολίτες αυτής της χώρας με τι χαρακτηριστικά. Όταν η σχολική ζωή, η οποία είναι ένα πολύτιμο κομμάτι σε αυτή την ευαίσθητη ηλικία τους, έχει κλειδώσει, έχει αλυσοβεθεί, ζουν την ατομική ζωή με όλα τα παρελκόμενα, έχουν χάσει το στόχο τους, έχουν χάσει την επαφή με το σχολείο μέσα από μια τηλεεκπαίδευση, η οποία σαν συμπληρωματικό μέτρο, όχι τόσο στην πανδημία, αλλά και γενικότερα αν παρακάτω για τον οποιοδήποτε άλλο λόγο χρειαστεί, θα μπορούσε να είναι ένα καλό μέτρο βραχυχρόνιο όμως, και το έχουμε καταστήσει την εύκολη λύση, και η διαζώσης εκπαίδευση έχει πάει σε δεύτερο βαθμό και είμαστε σε μια εικονική πραγματικότητα η οποία έχει καλλιεργηθεί ότι όλα πάνε καλά. Τίποτα δεν πάει καλά ούτε με την εκπαίδευση. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να λέει ότι είμαστε σε μια ευνομούμενη δημοκρατική χώρα. Δεν έχουν ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση τα παιδιά μας. Και αν έχει τον όρο εκπαίδευση μέσα αυτός ο όρος, μόνο εκπαίδευση δεν είναι έτσι όπως γίνεται, στρεβλά, με τις όποιες δυσκολίες, με τα παιδιά να κάθονται μπροστά σε μια μαύρη οθόνη και να περιμένουν πότε θα έρθει το σήμα και να τους πούμε εμείς τι κάθεσαι παιδί μου, περιμένω πότε θα έρθει το σήμα. Και μας λέμε Χρήστο, σήμερα δεν έχει σχολείο. Ή τα μικρά παιδιά
τα οποία τόσο και οι γονείς προσπαθούσαμε να τα κρατήσουμε στην υγιή ζωή της παιδικής τους ηλικίας και πλέον έχουν εξοικειωθεί σε εντυπωσιακό βαθμό με την τεχνολογία και νομίζουν ότι είναι σε παρατεταμένες διακοπές. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Ανησυχούμε όχι μόνο το για το γνωστικό επίπεδο των γονιών μας, που παρουσιάζει ρογμές, έχουν απομακρυνθεί εντελώς από τη σχολική διαδικασία, τη γνωστική. Κυρίως ανησυχούμε γιατί δεν υπάρχει πια και ο παιδαγωγικός ρόλος του σχολείου. Από πού θα μάθουν αυτά τα παιδιά να είναι, να λειτουργούν ομαδικά, συνεργατικά. Από πού θα μάθουν να βλέπουν ίσα προς ίσα τον συμμαθητή τους, το συνομήλικό τους, όταν δεν υπάρχει οριζόντια εκπαίδευση για όλους. Ανησυχούμε πολύ για τους έφηβους, οι οποίοι ήδη παρουσιάζουν ρογμές στην ψυχική τους υγεία. Είναι μια άλλη έκφραση της δημόσιας υγείας για την οποία όμως δεν μιλάμε κανείς. Ανησυχούμε πραγματικά γιατί η πραγματικότητα δεν γίνεται αντιληπτή, δυστυχώς. Και είμαστε εδώ, ενώνουμε τις φωνές μας. Αυτή τη φορά απαιτούμε, εξαντλήσαμε κάθε άλλη θεσμική μας δυνατότητα με υπομνήματα, τα οποία προφανώς μπήκαν στο σιρτάρι και πλέον απαιτούμε και περιμένουμε και από τα άλλα θεσμικά όργανα της πολιτείας να συνδράμουν, να μας υποστηρίξουν και να πάνε και αυτά ένα βήμα παραπέρα. Σκρίπτα μάνεντ, αλλά δεν αρκούν. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς θα συμβιώσουμε όσο λέμε την ιερία. Συμφωνούμε τόσο με το ΣΕΠΕ και ιερίας, όσο και με την Ένωση Γονέων. Επειδή δουλεύω και στην ειδική αγωγή, θα θέλαμε από κοινού το έτος της διευθύντριας δευτεροβάθμιας, από κοινού να κάνετε ένα έγγραφο προς τον ΕΟΔΗ, ανά εβδομάδα τα τεστ, γιατί τώρα μας πηγαίνουν 15 μέρες. Το ένα τεστ μπορεί να είναι rapid και το δεύτερο να είναι μοριακό, να πηγαίνει εκ περιτροπής. Νομίζω ότι σε αυτό το πρακτικό κομμάτι πρέπει να κινηθείτε άμεσα. Ένα δεύτερο πρακτικό κομμάτι, αν ανοίξουν τα σχολεία, θα πρέπει να στείλετε έγγραφο και να λέτε προς το Υπουργείο ότι θέλουμε σχολικές νοσηλευτές σε όλα τα σχολεία, γενικής, ειδικής αγωγής έχουμε εμείς, αλλά και στη γενική αγωγή. Άμεσο είναι αυτό, όπως επίσης και τα σχολικά δίκτυα εκπαιδευτικής υποστήριξης θα τα χρειαστούμε άμεσα στο επόμενο διάστημα, γιατί αυτή τη στιγμή στην Πιερία έχουμε μόνο 4. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνετε πρόταση προς την περιφέρεια και προς το Υπουργείο ότι τα σχολικά δίκτυα πρέπει να εξακολουθούνται σε όλα τα σχολεία της Πιερίας, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, έτσι ώστε στο επόμενο διάστημα θα έχουμε θέματα και τόσο οι μαθητές όσο και οι συνάδελφοι και θα θέλουν υποστήριξη τόσο από ψυχολόγο και από κοινωνικό λειτουργό. Και για τα θέματα που έχουν δημιουργηθεί στο σχολείο, αλλά και για τα θέματα που θα ακολουθούν στο σχολείο. Εγώ κλείνω εδώ και νομίζω ότι αυτά τα δύο, τα τρία πράγματα που θέσαμε, πρέπει να συνεργαστείτε με τη διευθύντρια εκπαίδευση δευτεροβάθμια και να τα θέσετε επιτάπητα και περιμένουμε έγγραφα από εσά, να μα τα κοινοποιήσετε και σε εμά, έτσι ώστε και εμεί να πιέσουμε παραπάνω για να γίνει πραγματικότητα. Ευχαριστούμε πολύ. Σα πάρω το λόγο. Λοιπόν, ω μέλο του δοσίου ΣΥΡΕΛΕ που υπάρχει στην ΟΥΕΛΕ, επιτρέψτε μου να πω ότι οποιαδήποτε απόφαση από εδώ και πέρα θα πρέπει να πάρθει με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, οπωσδήποτε θα πρέπει να προασπίσουμε με κάθε μέσο τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία. Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί άνοιγμα των σχολείων με τα rapid test για παράδειγμα να επιβαρύνουν οικονομικά τις οικογένειες των παιδιών. Θα πρέπει όλοι μαζί, συντονισμένα και συντεταγμένα, να δώσουμε αγώνα ενάντια στην ιδρυματοποίηση των παιδιών μας, έτσι να φροντίσουμε για την επανακοινωνικοποίησή τους, να φροντίσουμε η μάθηση να ξαναγίνει μια χαρούμενη διαδικασία. Θα μπορούσε να είχε υπάρξει πρόνοια ούτως ώστε τα σχολεία να μην είχαν κλείσει, να είχαν αξιοποιηθεί δημόσια και δημοτικά κτίρια, να είχαν γίνει περαιτέρω στοχευμένες προσλήψεις αναπληρωτών και να μην έχουμε μια τόσο ασυντόνιστη χρονιά. Η χρονιά αυτή τελειώνει. Τα παιδιά της ΓΑΜΑ Λυκείου, παραδείγματι, θα δώσουν πανελλήνιες. Φανταστείτε με τι ψυχολογία, για παράδειγμα, αυτά τα παιδιά κλείνουν τη θητεία τους στο δημόσιο σχολείο. Φανταστείτε πόσο μεγάλο έγινε ξανά το ταξικό χάσμα όταν πολλές οικογένειες δεν είχαν σύνδεση στο ίντερνετ, δεν είχαν 2 και 3 υπολογιστές, δεν είχαν 2 και 3 κινητά για να μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα εξ αποστάσεως.
θα πρέπει με πολύ φροντίδα και πολύ συντονισμό όλοι μας να κλείσουμε τις πληγές που άνοιξαν. Ευχαριστώ. Πριν δώσουμε τον λόγο. Καλησπέρα και από εμάς. Είμαστε σήμερα εδώ πέρα μια μικρή αντιπροσωπεία της Επιτροπής Φοιτητών. Καθώς γνωρίζουμε να στηρίξουμε τον αγώνα των εκπαιδευτικών σε κάθε βαθμίδα και των γονέων, καθώς γνωρίζουμε ότι είμαστε θύματα της ίδιας πολιτικής, μια ίδιας πολιτικής η οποία αφήνει αθωράκιστα τα σχολεία, κλειστά τα σχολεία, δεν έχει πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο για την προστασία της υγείας των μαθητών. Η ίδια πολιτική όμως είναι αυτή η οποία έχει εδώ και ένα χρόνο κλειστά τα πανεπιστήμια, κρατάει τους φοιτητές μακριά από τα θέατρά τους και τα εργαστήριά τους, μακριά από τις πτυχιακές και τις ψυχιακές τους. Αυτό που λέμε εμείς είναι το ότι αυτή η πολιτική, η οποία όπως αναφέραμε δεν υπάρχει κανένα ουσιαστικό μέτρο, αυτή τη στιγμή αποφασίζει να δώσει 30 εκατομμύρια σε αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια, σε κάμερες και σε κάρτες εισόδου, να μετατρέψει δηλαδή από τους χώρους των πανεπιστημίων σε φυλακές. Και ολεκτικά αυτό θέλει να κάνει. Και αντί να δώσει αυτά τα λεφτά για τη θωράκιση των σχολείων, για τη θωράκιση των πανεπιστημίων ή αντίστοιχα του δημόσιου συστήματος υγείας, το οποίο έχει καταρρεύσει. Εμείς βρισκόμαστε στην συνεννόηση και με τη Συντονιστική Επιτροπή των Μαθητών, η οποία ήθελε να έρθουν αλλά δεν μπόρεσαν να βρεθούν σήμερα εδώ πέρα μαθητές, για να προχωρήσουμε στην κινητοποίηση μέσα στην άλλη εβδομάδα από κοινού και καλούμε όλους εσάς και την Ένωση Γονέων και όλους τους εκπαιδευτικούς να στηρίξουν την κινητοποίηση με αιτήματα να ανοίξουν άμεσα τα σχολεία με όλα τα μέτρα προστασίας, να ανοίξουν άμεσα όλες οι πρακτικές, οι πτυχιακές και οι σχολές, ώστε να μπορέσουν επιτέλους οι φοιτητές να επιστρέψουν στις σχολές που σπουδάζουν και να σταματήσει η υποβάθμιση της γνώσης, γιατί αυτό το πράγμα γίνεται με την εξαποστάσεως στην εκπαίδευση. Και σας καλούμε και εσάς να συμμετέχετε. Τώρα ακριβώς πότε θα γίνει δεν το έχουμε ορίσει, αλλά βρισκόμαστε σε συνεννόηση με τους μαθητές. Ευχαριστούμε.